Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 23 Σεπτεμβρίου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του West. Αλλάζουν τα μέτρα επιτήρησης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το προσφυγικό. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος δήλωσε πως από τη μία θα σφραγιστεί ο Εύρος ως διαδρομή διέλευση, ενώ μίλησε και για τον σχεδιασμό των ελέγχων στο Αιγαίο. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος, μιλώντας στον Άλφα, είπε πως το πρόβλημα δεν εντοπίζεται τόσο στον Εύρο όσο στα νησιά. Ωστόσο, τόνισε πως ο Εύρος θα υπάρξουν περισσότερα παρατηρητήρια και εντατικότερη διαδικασία επιτήρησης και περισσότερα μέσα περιπολίας παντού. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Τώρα, θα έρθουμε να δούμε τα θέματα που αφορούν τη Δυτική Μακεδονία και φυσικά κυριαρχεί το θέμα της ενέργειας. Θα καλωσορίσουμε τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Θεόφιλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη, και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εντός των επόμενων ημερών η διάταξη στη Βουλή για την κατάργηση των ΟΜΕ. Αυτά δήλωσε σε συνέντευξή του στον Sky ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ο Κωστής ο Χατζηδάκης. Να τα δούμε αναλυτικά. Ο οποίος δεν έμεινε μόνο στο κομμάτι ότι εντός της εβδομάδας αναμένεται να έρθει στη Βουλή το νομοσχέδιο με το οποίο θα καταργούνται τα νόμε. Μίλησε βέβαια και για την εικόνα, Δημήτρη, που παρουσιάζει αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ σε ό,τι έχει σχέση με την βιωσιμότητα της επιχείρησης. Έκανε λόγο ότι λείπουν πάνω από 900 εκατομμύρια ευρώ και πρέπει να βρεθούν πολύ γρήγορα αυτά τα ποσά για να μπορέσει η εταιρεία να κρατηθεί. Αυτή η εικόνα βέβαια και αυτή η άποψη είναι του Υπουργού. Στην αντίπερα οχθή έχουμε το συνδικαλιστικό κίνημα και βλέπετε γενόπ ΔΕΗ, η οποία λέει ότι δεν είναι τόσο μεγάλο το άνοιγμα. Με 300 εκατομμύρια ευρώ λύνονται τα προβλήματα της εταιρείας. Άρα λοιπόν υπάρχει μια διαμετρικά αντίθετη άποψη. Σε αυτήν βέβαια την άποψη, κύρια των 300 εκατομμυρίων ευρώ, βλέπετε δηλαδή του συνδικαλιστικού κινήματος, τάσεται και η αντιπολίτευση με πρώτο και καλύτερο το ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμη μίλησε ότι όταν εμείς αναλάβαμε, βρήκαμε τη μετοχή στα 7,2, όταν είχαμε αφήσει, λέει, την προηγούμενη κυβέρνηση, είχαμε αφήσει, η μετοχή είχε πέσει στα 7,2, που όταν την παραλάβανε αυτή το 2015 η μετοχή ήταν στα 12 ευρώ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι εδώ υπάρχει μια κόντρα ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, και η κυβέρνηση με κύριο γνώμονα τη ΔΕΗ. Όλα αυτά βέβαια μας συνθέτουν ένα αρνητικό κλίμα σε ό,τι αφορά τη ΔΕΗ, με δεδομένο το ότι γνωρίζουμε ότι αυτή η εβδομάδα είναι πολύ κρίσιμη. Ήδη εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών σωματείων από την περιοχή, από τη Δυτική Μακεδονία, βρίσκονται στην Αθήνα από σήμερα νωρίς το πρωί, όπου θα έχουν μια σειρά επαφών τόσο με τον Υπουργό, τόσο όσο και με τη διοίκηση, για να δούνε πού οδηγείται τέλος πάντων ο πάλε ποτέ κρατεός γίγαντας που άκουγε στο όνομα. Θα τα δούμε και αναλυτικά, γιατί έχουμε και τις δηλώσεις του Περιφερειάρχη στη συνέχεια, αλλά και άλλων φορών. Μένουμε στην ΔΕΗ τώρα. Θεόφιλε, παρέμβαση για τις εξελίξεις τη ΔΕΗ έκανε με συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ειδήσουν ο βουλευτής Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Γενικός Διευθυντής της ΑΝΚΟ, Γιώργος Αμανατίδης. Για να δούμε ακριβώς έτσι ένα-δύο σημεία τι είπε ο Γιώργος Αμανατίδης όσον αφορά το τεράστιο πρόβλημα για τη ΔΕΗ στην περιοχή μας. Και έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί ο Γιώργος Αμανατίδης διατέλεσε τα προηγούμενα χρόνια Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Εταιρείας Δυτικής Μακεδονίας, τη γνωστή σε όλους ΑΝΚΟ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η δική του προσφορά για την ανάπτυξη και την προοπτική της Δυτικής Μακεδονίας ήταν τεράστια και πολύ μεγάλη. Αυτά πρέπει να τα λέμε, Δημήτρη. Απλά τώρα υπάρχει ένας ιδιαίτερος προβληματισμός, γιατί είναι βουλευτής της κυβέρνησης τώρα. Δεν έχει σημασία. Πρέπει να σκεφτεί και να πάρει ανάλογο πώς θα πάει η κυβέρνηση. Ο Γιώργος ο Αμανατίδης όλα αυτά τα χρόνια που ήταν στο τιμόνι της Αναπτυξιακής Εταιρείας Δυτικής Μακεδονίας από τη θέση του Γενικού Διευθυντή, σε κανένα μα δεν αρνήθηκε να του προσφέρει τις υπηρεσίες άσχετα από ποιο χώρο προέρχονταν ο συγκεκριμένος ή η συγκεκριμένη. Είναι δηλαδή ιδιαίτερα κρίσιμη η τοποθέτησή του, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στην μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας που λέγεται ΔΕΗ. Αυτά βέβαια τα είπε στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Μάλιστα. Σε άλλα σημεία είπε ότι μεγαλώσαμε από τη ΔΕΗ, πήραμε από τη ΔΕΗ, η περιοχή έδωσε στη ΔΕΗ, η ίδια η ΔΕΗ πήρε όλο το Λιλίδι και από τα σπλάχνα αυτής της περιοχής και επομένως υπήρχε μέχρι τώρα μια σχέση Δούνε και Λαβίν. Στην έννοια βέβαια πάντοτε της συνύπαρξης. Όμως αυτή η σχέση φαίνεται ότι διαρρήχθηκε μετά την απόφαση της Συμφωνίας των Παρισίων που μιλάει για απανθρακοποίηση την οποία πρέπει να ακολουθήσει και η χώρα μας. Σε άλλο σημείο, κάνει λόγο ότι το χαρακτηριστικό είναι ότι λόγω της ύπαρξης της ΔΕΗ και των εισοδημάτων που αυτή προσέφερε, υπήρχε μια τάση του πληθυσμού να προσπαθεί από μικρή ηλικία να βελτιώσει τις γνώσεις του έτσι ώστε να γίνει εργαζόμενος στη ΔΕΗ, εξήγησε από την πλευρά του ο Γιώργος Αμανατίδης. Αυτό συνέχισε, είχε σαν συνέπεια η ΔΕΗ να δρά ανταγωνιστικά στη λοιπή επιχειρηματικότητα της Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα τον άξονα Κοζάνη-Φλόρινας και μια γεωκτηνοτροφική περιοχή μετατράπηκε βία σε βιομηχανική περιοχή. Ήταν μια μονοκαλλιέργεια στην απασχόληση η οποία παραμένει μέχρι και σήμερα. Όμως μερικά πράγματα είναι μονόδρομος να γίνουν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντική η παρέμβαση του Γιώργου του Αμανατίδη, γιατί γνωρίζει, Δημήτρη, πρόσωπα και πράγματα. Όχι, ασχολήθηκε ειδικά όσον αφορά η ΑΝΚΟ και ασχολήθηκε με τα θέματα της ΔΕΗ. Γνωρίζει το ανάγκη, το αναπτυξιακό ανάγκη που έχει όχι
όχι μόνο η Κοζάνη, η Καστοριά, τα Γραβενά και η Φλόρα, αλλά και η Μακεδονία. Και καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όταν τα γνωρίζεις και επειδή δεν είχες ποτέ μπει σε διαδικασία και από μια σειρά παθογενειών που τις έχει το πολιτικό σύστημα και το πολιτικό προσωπικό, νομίζω ότι ο Απανατίδης, ο κ. Ξαναδής, μπορεί πραγματικά να προσφέρει πάρα πολλά και να δώσει λύση σε πάρα πολλά. Θα δούμε τα θέματα της ΔΕΗ. Λίγο τώρα πάμε στην οικονομία. Σκληροί όροι για όσους μπαινοβγαίνουν στις 12 δόσεις. Αρνητικά είναι τα θέματα και όσον αφορά και στην κλιμάκωση των παρατάσεων των 120 δόσεων. Και εκεί έχουμε θέματα. Να τα δούμε λίγο τι ακριβώς λένε για τις δόσεις. Είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο το πήραμε από τον Αθηναϊκό Τύπο και καλύτερα και πιο συγκεκριμένα από την εφημερίδα.gr, το οποίο τιτλοφορεί. Σκληροί όροι για όσους μπαινοβγαίνουν στις 12 δόσεις. Αρνητικά τα τεχνικά κλιμάτια στην παράταση των 120 δόσεων. Γιατί δεν πρέπει να έχουμε παράταση των 120 δόσεων. Νομίζω ότι θα καλό, θα βοηθήσει πάρα πολύ στις επιχειρηματίες. Θα δοθεί από την κυβέρνηση, αλλά αυτά είναι μερικά παιχνιδάκια που κάνουν οι δανειστές, οι οποίοι βέβαια προσπαθούν να δείξουν εντός εισαγωγικών ένα πολιτικό τζαμπουκά στην ελληνική κυβέρνηση. Μέλει να δούμε αν η ελληνική κυβέρνηση δεν το ιδεί από αυτό το τζαμπουκά και κάνει τα δικά της. Τι λέει το ρεπορτάζ. Στις συναντήσεις των Υπουργών με τους επικεφαλείς θα επιδιωχθεί η λύση για την πάγια ρύθμιση οβυλών, καθώς αν και τα τεχνικά κλιμάκια έκαναν πίσω στην απέτησή τους για περιουσιακά κριτήρια, επιμένουν στην επιβολή εξοντωτικών ορών για όσους χάζουν τη ρύθμιση και θελήσουν να ξαναμπούν. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό στην Ελλάδα, Δημήτρη. Καταλαβαίνεις ότι όλοι μας έχουμε βιώσει τις μειώσεις στους μισθούς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορείς δηλαδή να έρχεσαι τώρα εσύ, επειδή είσαι ο Ευρωπαίος, εδώ είσαι εγώ, ο Γερμανός, ο Ολλανδός, και να λες ότι εγώ θα εξοδώσω για ακόμη μια φορά τους Έλληνες, η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να σε παρακάμψει στην κυριολεξία. Μάλιστα. Το πεδίο αντιπαράθεσης δεν έχει να κάνει τόσο με την αύξηση του αριθμού των δόσεων από 12 σε 24 και από 24 σε 48 για τακτικές και έκτακτες φορολογικές υποχρεώσεις αντιστοίχως, αλλά για την πρόθεση της ελληνικής πλευράς να κρατήσει ανοιχτή την πόρτα της δεύτερης ευκαιρίας, δηλαδή όποιος κάνει μια. Όποιος κάνει την πάγια ρύθμιση να μπορεί να ξαναμπαίνει και να μην αποκλείεται. Η απάντηση του Δημοσίου Κλιμακίου ήταν κατηγορηματικά αντίθετη, καθώς η λογική τους είναι ότι όσοι παίρνουν στην πάγια ρύθμιση οφειλών θα πρέπει να την κρατάνε με νύχια και με διόντε, εδώ ενδεχομένως να στερούνται και άλλων αναγκών τους. Καλό να μην χάσουν τις ρυθμίσεις. Αλήθεια, άμα μας δώσουν, αυτοί οι Γερμανοί αυτά που μας χρωστάνε μέσα από τις γερμανικές αποζημιώσεις. Κανείς δεν λέει τίποτα γι' αυτό ακόμα. Πάρα πολλά λεφτά και δεν τα βάλεις κάτω, ξεπερνάνε το 1-3 ευρώ. Αυτοί θα λάβουν μέτρα σε βάρος των πολιτών τους. Μάλιστα. Ρωτώ, γιατί είναι συγκεκριμένο αυτό. Μάλιστα. Πάμε πάλι στον χώρο της ενέργειας. Ο πρώην υπουργός και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Οφάμιλος, βρέθηκε στην Κοζάνη σε μια εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ για τα ενεργειακά και αυτό που δήλωσε ότι η Νέα Δημοκρατία το μόνο που έχει στο νου της είναι η ιδιωτικοποίηση. Μας το λένε γιατί μας το είπαν και για τα νερά. Πάμε να δούμε τώρα τι ακριβώς είπε ο κύριος Φάμελος και να πούμε ότι στην εκδήλωση, θα ακούσουμε τη δήλωση στη συνέχεια, παραβρέθηκε και ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης της Περιφέρειας, ο Θόδωρος ο Καρυπίδης, στέλεγος του ΣΥΡΙΖΑ πλέον και βρίσκεται σε όλες τις εκδηλώσεις. Εννοείται ότι είναι στέλεγος του ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως έχει κανένα. Μα και προεκλογικά έλεγε όμως ότι δεν ήταν στέλεγος του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ανεξάρτητος, αλλά ήταν εκεί. Το τι λέει ο καθένας. Όχι, δεν τον είδαμε σε καμία εκδήλωση να πάει το κοινάλι της Νέας Δημοκρατίας στον κύριο Καρυπίδη. Όταν εκτίθεσαι σε δημόσια, γιατί είσαι δημόσιο πρόσωπο και κατέχεις δημόσια θέση, είναι πολύ φυσιολογικά να λες μόνο αλήθειες ή όχι να κρύβεσαι πίσω από διάφορα πράγματα. Και εύκολα αντιπολίτευση τώρα ο κύριος Καρυπίδης και μιλάει για όλα. Είναι τώρα με τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν φύγεται όπως τα δίκαια που βρεθεί δηλώνει κατηγορηματικά. Και για τη συμφωνία των Περσών και για άλλα πράγματα, αλλά αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες στη Δυτική Μακεδονία είναι ότι η Δυτική Μακεδονία κρατά την πρωτιά διαχρονικά στην ανεργία, αντί να μειωθεί όλο ένα και αυξάνεται. Η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη φτωχοποίηση που επευλήθηκε. Προσέξτε τι λέω, που επευλήθηκε κυρίες και κύριοι ποτέ σε μια χώρα και σε μια περιφέρεια μέσα από την βίαιη απολιγνητοποίηση. Έργο όλων των κυβερνήσεων, το οποίο σήμερα έρχεται και ολοκληρώνεται στην κυριολεξία. Φταίνε και έχουν μεγάλες ευθύνες οι προηγούμενοι, αν ακούστε όνομα ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάει ο ελληνικός λαός. Πάμε να δούμε τι λέει τώρα ο πρώην υπουργός. Ο κύριος Φάμελος σε μια καθαρά κομματική εκδήλωση, η οποία βέβαια δεν είχε και το ακροατήριο που αναμέναν από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε στη διάρκεια της τοποθέτησής του ότι η Νέα Δημοκρατία προδίδει πολύ γρήγορα τη μεσαία τάξη και αποδεικνύει ότι το μόνο που έχει στο νου της είναι η ιδιωτικοποίηση. Αλήθεια, κύριε του ΣΥΡΙΖΑ, εσείς δεν τα είχατε αυτά. Μας το λένε για τη ΔΕΗ, μας το είπαν για το νερό. Το ίδιο μαθαίνουμε ότι σχεδιάζουν για τα δίκτυα του φυσικού αερίου. Ήταν μερικά από τα λεγόμενα. Θα δούμε, έχουμε Φάμελου. Ρεπορτάζ, θα δούμε τον κύριο Φάμελο. Σημαντικά αυτά όλα αυτά. Μάλιστα, τώρα να μείνουμε και στο χώρο τη ΔΕΗ και να πάμε στο απόϊχο του συνεδρίου για την καθαρή ενέργεια. Το όραμά του για το υδρογόνο στο να αποτελέσει κύριο ενεργειακό στοιχείο τη περιοχή στη μετεληνική περίοδο έδωσε με τη μορφή ερωτήματο στον Σωκράτη Φάμελο και στη Μαρία Σπυράκη, ο περιφερειάρχη ο Γιώργο Κασαπίδη. Να κάνουμε μια αναφορά γιατί έχουμε αναλυτικά όλο το ρεπορτάζ στη συνέχεια. Δημήτρη, το έχω πει πολλές φορές. Όταν είσαι ευγενής, όταν είσαι κοσμοπολίτης στην πολιτική,
Όταν παίρνει μέρο σε εκδήλωση, είσαι πολύ σοβαρό. Δεν μηδιά, δεν χασκογγελά. Αυτό έκανε η Μαρία Σπυράκη με τον κύριο Φάμπερ. Οι άλλοι ομιλούν και πόσο μάλλον όταν αυτό ο οποίο μιλά είναι ο περιφερειάρη Δυτική Μακεδονία, ο Γιώργο ο Κασαπίδη. Μπορεί να ήταν οποιοδήποτε, δεν έχει σημασία και για τον οποιοδήποτε θα μιλούσαμε. Μπορεί να ήταν περιφερειάρη και ο Θοδωρή ο Καρπίδη και να γινόταν από αντίπαλα στρατόπεδα, πάλι θα το λέγαμε αυτό. Όταν είσαι ευγενή και κοσμοπολίτη στην πολιτική. Δεν μηδιάς, δεν χασκογελάς, δεν θέλεις να υποβαθμίζεις τον άλλον. Και όλα αυτά κυρίες και κύριοι, γιατί στο περιθώριο του πρώτου παγκόσμιου συνεδρίου με θέμα την καθαρή ενέργεια στα Βαλκάνια, την ημέρα που ήταν παρόντες και εισηγητές στο θέμα ο κύριος Φάμελος και η κυρία Σπυράκη, τοποθετήθηκε ο Περιφερειάρχης της Μακεδονίας, ο Γιώργος Κασαπίδης, ο οποίος από την πλευρά του παρουσίασε μια δική του πρόταση, το δικό του όνειρο για το πώς μπορεί να αναπληρωθεί. Η χαμένη δυναμική σε όλα τα επίπεδα μέσα από το κλείσιμο των ελληνικών μονάδων και μέσα από τη βίαιη απολιγνητοποίηση που επιχειρείται αυτές τις μέρες. Και ο άνθρωπος παρουσίασε μια πρόταση για το υδρογόνο και την αξιοποίηση του υδρογόνου, λέγοντας ότι το υδρογόνο μπορεί να αποτελέσει κύριο ενεργειακό στοιχείο της περιοχής στη μεταγλυντική εποχή. Αυτό εν είδη ερωτήματος το απίθυνε στους κυρίους Φάμελο και στην κυρία Σπυράκη. Και αυτοί από την πλευρά τους, αντί να το δεχτούν και να απαντήσουν σε μια σοβαρή. Σε ένα σοβαρό διάλογο προτίμησαν να μηδιάσουν, να χασκογελάσουν, να υποβαθμίσουν ναι. Το Γιώργο Κασαπίδη. Και κυρία Σπυράκη, να μην ξεχνάει, δεν είναι μόνο ευρωβουλευτής, είναι και δημοσιογράφος. Πρέπει να έχει και λίγο ένα διαφορετικό στυλ, όχι να αντιδράει έτσι, κυρία Σπυράκη. Δημήτρη, νομίζω ότι αυτό δεν τιμά κανέναν. Το τονίζω για ακόμη μια φορά. Έχουμε να κάνουμε και μιλάω γενικά τώρα για ένα αμόρφωτο πολιτικό προσωπικό το οποίο δημιουργεί και θα δημιουργεί. Θα δούμε συνέχεια το βίντεο. Πάντως η στάση του κυρίου Κασαπίδη, του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, ήταν πάρα πολύ σωστή. Η ευγένεια είναι αυτή που έχει στο πρόσωπό του ο Γιώργος ο Κασαπίδης. Να πούμε, αυτό το ξέρουμε. Να πούμε εδώ ότι το σχέδιο για το υδρογόνο θα παρουσιαστεί από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη της Μακεδονίας, έχοντας και την έγκριση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στις 9. Δεκάτου στην Κομισιόν. Μέχρι να δούμε βέβαια αν αυτό μπορεί να αποδώσει κάτι. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι και το συνδικαλιστικό κίνημα είναι ενάντια στο υδρογόνο γιατί λέει δεν μπορεί να λειτουργήσει ανταποδοτικά. Πάμε να δούμε άλλες ειδήσεις τώρα. Να πούμε ότι θα έχουμε, μια και είμαστε στην ενέργεια, είναι πολύ φυσιολογικό μετά από αυτή τη συζήτηση, μετά από όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω από τη ΔΕΗ, να έχουμε και επισκέψεις αρμοδίων στην περιοχή η οποία έχουν σχέση με την ενέργεια. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες ηλεκτρονικής εφημερίδας του Kozan.gr, ο Υφυπουργός Εργασίας Γεράσιμος Θωμάς εξέφερε στην επιθυμία του. Ενέργεια, συγγνώμη. Ναι. Εξέφερε στην επιθυμία του να επισκεφτεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο το Αμίντεο και τη Φλόρινα προκειμένου να μεταβεί στους ΑΕΣ των προαναφερομένων περιοχών. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν θα επεκτείνει το πρόγραμμά του με επισκέψεις του στο Ενεργειακό Κέντρο Κοζάνης του Λεμαΐδας. Όμως σε κάθε περίπτωση η πρώτη επίσκεψη κυβερνητικού στελέχους αρμόδιο για την ενέργεια. Αλλά για την ενέργεια αναμένεται να έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα έρθει ο κύριος Θωμάς και στη συνέχεια μάλλον θα είναι ο κύριος Κατζηδάκης. Δημήτρη, είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή όσο αφορά την ιστορία και το μέλλον της περιοχής. Η Δυτική Μακεδονία, επειδή στηρίχθηκε βία, θα έλεγα, αλλά την καλή έννοια πάνω στη μονοκαλλιέργεια της ΔΕΗ, εγκατέλειψε σε πολύ μεγάλο τον βαθμό των πρωτογενή τομέα με αποτέλεσμα αυτό ο τομέα να σμικριθεί. Βλέπετε και οι δραστηριότητες με τα ορυχεία, τα οποία πολλά από αυτά σήμερα έχουν κλείσει τον κύκλο του. Αυτά τα εδάφη τα οποία έχει γίνει η αποκατάσταση πρέπει να επαναποδοθούν άμεσα στους νέους αγρότες, έτσι και θα πρέπει να είναι σε αλφα-αλφα προτεραιότητα στους νέους επιχειρηματικούς και στρατηγικούς σχεδιασμούς όσον αφορά την μεταγλυντική περίοδο. Δυστυχώς στην περιοχή μας δεν έχει ανοίξει αυτός ο διάλογος και πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Κάτι που λένε ότι λίγο. Θα πούμε σε ένα καθεστώς δίκαιης μετάβαση, νομίζω ότι κρύβονται πίσω από την πραγματικότητα γιατί άλλο λιγνίτης, άλλο τοπικός πόρος ανάπτυξης. Και άλλη μια περιοχή η οποία θα είναι ένα ελληνιακό τοπίο, το οποίο θα έχει σμικριθεί κατά το πολύ από πληθυσμό αλλά και από οικονομία. Τώρα, κλείσουμε σιγά, να επιστρέψουμε στον χώρο της αυτοδιοίκησης, να πούμε ότι έχουμε και την πρώτη δήλωση, τουλάχιστον επίσημη, η οποία κοινοποιήθηκε για υποψηφιότητα για την Προεδρία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, που είναι αυτή του Δημάρχου Τρικαιών, του Δημήτρη Παπαστεργίου. Συγκεκριμένα, με μια πολυσέλιδη ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα, παραθέτει αναλυτικά τους λόγους που τον οδηγούν να. Ο Δήμαρχος Τρικάλεων. Ναι, Τρικαίων, έτσι λέγεται. Τρικαίων λέγεται ο Δήμος και μάλλον υποστηρίζεται τώρα από τη Νέα Δημοκρατία. Θα δούμε τι θα γίνει. Ναι, αν διαβάσει κάποιος. Ναι, γιατί και ο κύριος Κυρίζογλου ζητάει την διεκδική. Δημήτρη, αν κάποιος σταθεί στην πολυσέλιδη επιστολή που έχει κοινοποιήσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα διαπιστώσει πραγματικά ότι είναι μια επιστολή η οποία είναι έργο όσο αφορά τις θέσεις που έχει για τον χώρο της αυτοδιοίκησης η Νέα Δημοκρατία και νομίζω ότι ταυτίζεται απόλυτα πάνω σε αυτή την προοπτική. Μάλιστα. Τώρα, να πάμε στο εμπόριο της Εορδέας, όπου μάλλον οι κάτοικοι
της κοινότητας εμπορίου δεν λένε να ξεφύγουν από τα προβλήματά τους. Κάθε χρόνο έχουμε τα ίδια. Μία από τα ίδια θα τολμήσω να πω. Αυτή τη φορά βέβαια το θέμα μας είναι πάλι η έγκαιρη προμήθεια καυσοξύλων. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει αυτή η προμήθεια και σύμφωνα με τα λεγόμενα του νέου προέδρου του χωριού, του Σάκη Μπόζια, υπάρχει πρόβλημα και θα υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερη καθυστέρηση και ευχόμαστε βέβαια όχι μόνο να μην μας χτυπήσει πολύ γρήγορα την πόρτα. Γιατί σε διαφορετική περίοδο θα ζήσουμε τα περσινά όπου υπήρχαν έντονες χειροπτώσεις, τα ξύλα ήταν στο βουνό, δεν μπορούσαν παγετού να μοιραστούν στους άμεσα ενδιαφερόμενους. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι βρίσκουν άλλες λύσεις, προστρέχουν στον συγκεκριμένο στον δασικό συνεταιρισμό εμπορίου για να αγοράσουν ξυλία, εκεί την πληρώνουν βέβαια για να μπορέσουν να ζεσταθούν για τις πρώτες μέρες του χειμώνα. Έχουμε και ρεπορτάζ συνέχεια, γιατί στο Τσοτήλι υπήρχε ανάλογη σύσκεψη και παραβρέθηκε και ο συντονιστής της Αποκεντρωμένης. Ναι, να δούμε τώρα αν μπορούν να λυθούν αυτά τα πράγματα. Υπάρχει ένα τρίγωνο το οποίο εμπλέκεται. Το τρίγωνο αφορά όχι μόνο στην Κοζάνη, αλλά παντού στη Δυτική Μακεδονία. Τον συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας, τον εκάστοτε δήμαρχο, ο οποίος έχει στην γεωγραφική του εποπτεία τους κοινότητες που έχουν και δικαιούνται καυσόξυλα και βέβαια και τον Περιφερειακό Δυτικής Μακεδονίας αλλά και το Δασάρχειο. Είναι πολλά τα λεγόμενα. Τώρα να δούμε και να ρίξουμε μια ματιά στο αστυνομικό μας δελτίο να πούμε ότι έχουμε επιτυχίες της ελληνικής αστυνομίας. Συγκεκριμένα στη Φλόρια συνελήφθη 39χρονος αλλοδαπός σε βάρος το οποίο κρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ληστεία. Όπως επίσης συνελήφθησαν δύο ημεταποίηση σε περιοχή της Καστοριάς για μεταφορά ενός μη νόμιμου μετανάστη. Και να κλείσουμε βέβαια με τις διακοπές που έχουμε στην ηλεκτροδότηση των περιοχών. Από τον ΔΔΕ, περιοχή Κοζάνης, ανακοινώνεται ότι λόγω τεχνικών εργασιών του ΑΔΜΙΕ, την Τρίτη 24 του μήνα θα γίνει ολιγόλεπτη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από τις 7.30 το πρωί μέχρι και τις 8 και από τις 6.30 το μεσημέρι μέχρι και τις 5, από τις 4.30 το μεσημέρι μέχρι και τις 5 στις 6 περιοχές του Δήμου Σερβίων. Πολύραχο, Λάρκο, κεραίες τηλεοπτικών ραδιοφωνικών σταθμών στο Μεταξά, Παλιά Λάβα, Καστανιάς, Τριγωνικό, Μεταξάς και Λιβαδερό. Επίσης την Τρίτη 24 του μήνα θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από τις 7.40 το πρωί μέχρι και τις 11.30 το πρωί στην είσοδο της πόλης των Σερβίων από το πρατήριο καυσίμων του κυρίου Μπατζίλα, δρόμος προς τη Λάρισα, έως τις αποθήκες αγροτικού συνεταιρισμού, δρόμος προς την Κοζάνη. Ωραία. Ωραία, έτσι για να ξέρουμε και ο Πολυστέοφιλε. Ευχαριστούμε. Καλή σου συνέχεια. Τώρα το φιλόδοξο σχέδιο του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Κασαπίδη για την επόμενη μέρα στην περιφέρεια με κύριο ενεργειακό στοιχείο του υδρογόνου. Κυρίες και κύριοι, θα παρουσιαστεί στις 9 Οκτωβρίου στην Κομισιόν ως μία από τις βασικές πρωτοβουλίες για τη μετάβαση στην μεταλληνική εποχή. Τέθηκε από τον ίδιο υπό το μορφή ερωτήματος στους δύο βασικούς εισηγητές του συνεδρίου, την Μαρία Σπυράκη και τον Σοκράτη Φάμελο, προκαλώντας χαμόγελα, γκριμάτσες και εν τέλει σχόλια αμφισβήτησης από τα δύο προαναφερόμενα πρόσωπα. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ.